Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα συνέντευξη, καθώς εχθές ακολούθησε ακόμα μία μεταγραφική κίνηση, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Τερζόγλου, που προέρχεται από την Χάνθ Πασαδόρος και είναι πλέον στην γραμμή μας. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Γεια σας, χάρηκα. Τώρα να κάνω αυτή την ερώτηση που κάνουμε συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι και είναι λίγο κλισέ το ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα. Πώς νιώθεις για αυτή την εξέλιξη στη δική σου καριέρα, πολύ μικρό σε ηλικία και έχει τη μεγάλη προοπτική του Ηρακλή μπροστά σου. Πολύ χαρούμενος, αρκετά ενθουσιασμένος έχω να πω που όχι απλά βρίσκομαι στη μεγάλη κατηγορία επιτέλους μετά από καιρό, αλλά βρίσκομαι και στην ομάδα συγκεκριμένα του Ηρακλή, που είναι μια ομάδα ιστορική, με μεγάλες επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη και με ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α1 τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Που θέλει να ξαναγίνει πρωταγωνιστής, γιατί που θέλει, μάλλον, ναι, οι 15 τίτλοι είναι μεγάλη υπόθεση, τα 5 Final Four και οι 3 τελικοί Champions League, και αυτή, Γιώργο, είναι, δεν το συζητάμε, σπουδαία υπόθεση. Και ακριβώς. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που έχει ο Ηρακλής στην βαριά του φανέλα του βόλεϊ θα αρχίσουν και σένα σιγά σιγά να σε βαραίνουν, με την καλή την έννοια, έτσι, ότι φοράς αυτή τη φανέλα που έχει τόσα, που κουβαλάει τόσα πάνω της. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήμουνα σε κάποια ομάδα τόσο ιστορική και τόσο δυνατή, ας το πω, όπως ο Ηρακλής. Δεν νομίζω να αγχωθώ. Εσείς, αυτό θα μου δώσει κίνητρο για να τα δώσω όλα για τη φανέλα και την ομάδα. Και να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου για το κάτι παραπάνω για τη φετινή χρονιά. Είδαμε πρόσφατα το παράδειγμα του Παναγίου του Ευγενίδη, που έχετε περίπου την ίδια πορεία, δηλαδή από τη Χάνθ στον Ηρακλή. Ανταποκρίθηκε με το παραπάνω, βοήθησε όσο χρειάστηκε την ομάδα, γιατί όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, στη θέση σου ο Κώσος Προύσαλης έχει έναν ηγετικό ρόλο ως αρχηγός στην ομάδα. Και θέλω να είναι συνδυαστική η ερώτησή μου, δηλαδή από την Α2 το βήμα προς την Α1, πώς το διαχειρίζεσαι. Και δεύτερον, όταν έχεις έναν τέτοιο συμπαίκτη όπως είναι ο Προύσαλης, το πόσο πολύ σημαντικό είναι για σένα αυτό, στη θέση που παίζεις, έτσι. Καταρχάς, όπως κάθε παίκτης, όποιος και ανέβαινε μια κατηγορία θα ήταν χαρούμενος, πόσο μάλλον σε μια επαγγελματική κατηγορία, που αυτός ήταν ο στόχος μου εδώ και χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μπορέσω κάποια στιγμή να φτάσω εδώ. Το ήθελα πολύ, να αποδείξω και ότι μπορώ να παίξω, ή μάλλον να δοκιμαστώ τουλάχιστον. Και για το δεύτερο κομμάτι, για τον Προύσαλη, δεν το συζητώ. Είναι σαν να έχω έναν δεύτερο προπονητή ταυτόχρονα στην ίδια ομάδα, εκτός από τον κύριο Ορφανό. Να έχω και ένα πασαδόρο τέτοιας κλάσης, να μπορώ να βλέπω καθημερινά πράγματα από αυτόν που άλλοι δεν θα έχουν ποτέ τέτοια ευκαιρία. Πιστεύω είμαι διπλά τυχερός που βρίσκομαι στην ομάδα του Ηρακλή. Και μέσα στον ενθουσιασμό προσθέτουμε και κάτι ακόμα. Υπάρχει και η Ευρώπη. Θα ταξιδέψεις, θα παίξεις στην Ευρώπη, θα είναι και αυτό για σένα ένα όνειρο μπροστά σου, ναι. Έτσι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, μόνο αν κάτσει και τα συγκρίνει κάποιος τα παιχνίδια που έπαιξα την προηγούμενη χρονιά και αυτά που πρόκειται να παίξω φέτος, δεν υπάρχει, όχι σύγκριση και δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Από μόνα τους αυτά είναι αρκετά για να σε ικανοποιούν, αλλά φαντάζομαι θα ήθελες να πετύχεις και πράγματα, να πετύχετε πράγματα με την ομάδα, έτσι. Με παρακαταθήκη τον τελικό κυπέλου πέρυσι, την τετράδα στο πρωτάθλημα, την Ευρώπη πλέον που έχετε μπροστά σας, να τα ζήσετε, ναι, όλα αυτά. Πιστεύω η ομάδα έχει τις ικανότητες να φτάσει εκεί που έφτασε και πέρυσι και ακόμη παραπάνω. Στην απόκτηση κάποιου τίτλου. Νομίζω θα συμμετέχει η ομάδα και στο League Cup. Βεβαίως. Ναι. Έχει προκύψει ήδη από χθες και όμιλος με ΠΑΟΚ, Εθνικό Αλεξανδρούπολης και Κομωτινή, ώστε να προκριθεί στην επόμενη φάση. Είναι μπροστά σας όλα και είναι στα χέρια σας όλα για να τα διεκδικήσετε. Σου εύχομαι να είσαι υγιής, να έχεις μια καλή προετοιμασία με την ομάδα. Να είσαι καλά. Να ζήσεις το όνειρό σου, γιατί όπως ακούω είσαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ναι, και το περίμενα πώς και πώς. Και μακάρι να έρθουν όλα όπως τα ονείρευες. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είσαι πολύ καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Τερζόγλου, τον νέο πασαδόρο του Ηρακλείου.